τον ποταμό στην παλιά Λευκοσία. Βεβαίως. Μα ανοίχτωσε. Ψυχαλίζει. Δηλαδή όλα τα καλά, ε. Όμως δεν θα σε αφήσουμε έτσι εύκολα. Όχι καλά, έτσι γρήγορα δεν γίνεται. Μιας και περάσαμε όλη τη μέρα πάνω στη μηχανή, είπαμε να έρθουμε και σε κανένα μουσείο. Ναι, ναι. Μουσείο Ιστορικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Έτσι λέει. Και είμαι σίγουρη ότι θα δω πολλές μοτοσυκλέτες. Ανδρέα! Ανδρέα! Έλα, Ανδρέα! Πάτε, εσείς! Τι κάνεις, βρε! Τι καλά! Καλά εσύ. Τι είναι, καθαρίζεις τη μοτοσυκλέτα? Προσπαθούμε να φτιάξουν για αυτή. Και αυτή είναι. Για αυτή. Και όλες αυτές. Γιατί θα τις φτιάξεις όλες? Κάποιες τις φτιάξαμε. Ναι. Κάποιες άλλες χρειάζονται ανακατασκευή. Θα φτιάχνουν για αυτές. Για πόσες μοτοσυκλέτες μιλάμε σε αυτό το μουσείο? Είναι γύρω στις 100-120 κομμάτια εδώ. Όλα εδώ. Πότε άνοιξε? Εδώ ανοίξαμε το 2001. Ναι. Η συλλογή πάει πίσω στο 1986-87. Μάλιστα. Και όλες από την Κύπρο? Όλες από την Κύπρο. Από... Μιλάμε η πρώτη, η πιο παλιά. Μιλούμε, η πιο παλιά είναι από το 1910, η οποία την έχω στο σπίτι αυτή. Ναι. Έχω μια άλλη εδώ, το 1914. Πού? Να, εκεί. Και η πιαγή αυτή? Η πιαγή αυτή. Σοβαρά. Ναι. Εδώ βλέπεις την εξέλιξη της τεχνολογίας, ναι, και τον τρόπο μεταφοράς των Κυπρίων από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Α, χωρέ, 1914. Σαν ποδήλατο μοιάζει, Σαν ποδήλατο. Ήταν ένα βασικά ποδήλατο με μηχανή. Ναι, πραγματικά. Ω, και τι ωραίο. Να σου πω, αν αυτή δεν κατεβάσεις, θα δουλέψει? Βέβαια, δουλεύει. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο δουλεύει, έχουμε και... Ακόμα μια μηχανή την ίδια. Μπας και χαλάσει. Μπας και χαλάσει. Πολύ καλό. Σε ένα μήνα θα είναι 100 χρόνια αυτή η μηχανή. Να κάνεις κάτι γενέθλια. Θα κάνουμε τα γενέθλια. Θα γυρίσετε τη Λευκοσία. Ναι. Έτσι. Παλιά, στην παλιά Λευκοσία και φαντάζομαι, και πες μου τώρα, εδώ πέρα, πώς ξεκίνησες, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα? Ξεκίνησα γιατί οδηγούσε από αυτού μου μηχανή, ναι, μετά ο πατέρας μου. Όλοι, με το μικρόβιο. Ήταν μέσω μεταφοράς για μας στην οικογένεια η μοτοσυκλέτα. Οπότε μας κέντρισε το ενδιαφέρον, ναι, και ξεκίνησα να μαζεύω μηχανές. Να τις μαζεύω, να τις αγοράζω, να τις αναπαλαιώνω, ναι, και στο τέλος να τις κρατώ. Και μεγάλωσε η συλλογή τόσο πολύ, ναι, που σκεφτήκα να κάνω ένα μουσείο. Να τις βλέπει και ο άλλος ο κόσμος μαζί μου, να τις χαίρεται. Θα τις δούμε κι εμείς. Έρχεται κόσμος. Θα τις δούμε άλλοι μαζί. Έρχεται κόσμος εδώ. Έρχεται κόσμος από όλο τον κόσμο. Θα σου πω, το παιδί είναι πελάτης. Το παιδί είναι ο γιος μου ο μεγάλος, ο Αργύρης. Έλα. Τι κάνεις, Αργύρη? Μια χαρά εσείς. Και εσύ με το μικρόβιο? Ναι, ναι, ασχολούμαι και εγώ με τις μοτοσυκλέτες που βλέπετε εδώ πέρα. Όταν λες ασχολείσαι. Τι κάνεις ακριβώς, δηλαδή τα διαλύεις και τα συναρμολογείς? Ναι, τα ξαναφτιάχνουμε ξανά, όπως βλέπετε και εδώ πέρα. Φτιάχνουμε συνέχεια, βγάζουμε εξαρτήματα, ναι, τα ξαναβάζουμε και κάνουμε μια ολοκληρωτική μοτόρα. Εγώ ξέρω να τα διαλύω. Ναι, συναρμολογώ είναι το πρόβλημά μου. Ναι, δεν βρίσκονται που πάλι, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα σου πω, Αργύρη μου, ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα τώρα που είδα και το μικρό. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα εδώ στην Κύπρο. Πολλά παιδιά που μας ακούνε καλή ώρα τώρα, ναι, καταφέρονται έτσι με τις μοτοσυκλέτες. Τους αρέσει η μοτοσυκλέτα, τους αρέσει όμως πάρα πολύ να τρέχουν επίσης. Ξέρεις, να κάνουν αυτή τη, πώς τη λένε, Σούζα, τη Σούζα, ναι. Τη Σούζα, ναι. Εσύ τι θα έλεγες, εντάξει, εσύ είσαι ελάτης της μοτοσυκλέτας. Εντάξει, okay. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο σε αυτό. Εντάξει, να σου πω, ούτε εμένα μ' αρέσει να βλέπω τον άλλο στον δρόμο μέσα με τα αυτοκίνητα να κάνει σούζα. Ναι. Ούτε να μασάρει χωρίς εξατμίσεις. Άλλο τούτο. Από σιωπητήρες να ενοχλάς μάλιστα τον συνάνθρωπο σου. Ναι. Σίγουρα ούτε με να μ' αρέσει που έχω ακόμα μια συλλογή τόσο μεγάλη. Ναι. Αν σ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, πάρε τη μηχανή σου, μπες στην πίστα, να εκτονωθείς. Μα γι' αυτό υπάρχουν. Και μετά να πας στο σπίτι σου, ναι, σώος και αυλαβές. Ούτε να χρειαστεί να χτυπήσεις κάποιο άλλου συνάνθρωπο σου. Ούτε να τον εκνευρίσεις. Μπράβο, μπράβο. Είναι σωστό αυτό που σκέφτηκες, δεν είναι λάθος. Δεν καταλαβαίνω. Δεν βάζω μυαλό. Δεν βάζετε μυαλό. Καλά, ένα λεπτό, άντρο. Είπαμε μοτοσυκλέτα. Το αυτοκίνητο τι κάνει εδώ πέρα? Εντάξει, είναι γι' αυτό ένα κομμάτι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Α, γι' αυτό. Το παντρέψαμε με τις μηχανές. Και ξέρεις τι, έβλεπα τα κράνη και λέω κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Βέβαια. Πόλεμος. Σωστά. Τους Γερμανούς.
Αυτά είναι τους Αμερικάνους, τους σύμμαχους. Α. Και οι μηχανές εδώ είναι. Και οι μηχανές των Αμερικάνων. Όχι, αυτή είναι Northern Αγγλική, η Triumph και η PSA. Λοιπόν, οι μάχηλες. Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου και στον Αργύρι, τον ψηλό. Και πρέπει να φύγουμε, ναι, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Όλο περιπέτεια, σας το έλεγα, εξ αρχής. Λοιπόν, ξέρω τι θα ονειρευτώ σήμερα. Μοτοσυκλέτες, τίτροχες, τρίτροχες, τετάτροχες, πολλά τάφρε παιδιά, τετρατροχές, γουρούνες. Και εσείς το ίδιο, είμαι σίγουρη. Τι λέτε, να ανανεώσουμε και πάλι το ραντεβού μας για την άλλη εκπομπή, χωρίς αποσκευές.